Στη σύναψη δανείου ύψους 15 εκατομμύριων ευρώ με ευνοϊκό επιτόκιο και 7 ετή διάρκεια αποπληρωμής με την Παρευξήνια Τράπεζα, προχώρησε ο επιχειρηματικός όμιλος Stone Group, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του μαρμάρου και διακρίνεται για τον έντονα εξωστραφή προσανατολισμό του. Με τη ρευστότητα που αποκτά πλέον η βορειολαδική επιχείρηση, σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει το αναπτυξιακό της πλάνο για την επέκτασή της και σε νέες αγορές. Αναμένουμε αύξηση των πωλήσεών μας 5% φέτος και ο συνολικός τζίρος του ομίλου θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Εξάγουμε σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών, το οποίο φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα πλάνο επενδυτικό, το οποίο κατορθώσαμε με την Παρευξήνια Τράπεζα να έρθουμε σε συμφωνία χρηματοδότησης και το οποίο θα υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Αφορά επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Παρευξήνιας Τράπεζας για την περίοδο 2015-2018, εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες οι οποίες τονώνουν το εξαγωγικό προφίλ των επιχειρήσεων και των χωρών. Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική στρατηγική μας, επιδιώκουμε να υπογράφουμε τέτοιου είδους συμφωνίες, οι οποίες βοηθούν επιχειρήσεις και χώρες στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στις προθέσεις της διοίκησης της Παρευξήνιας Τράπεζας είναι να ενισχύσει δραστικά τη συμμετοχή της στην ελληνική οικονομία και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται να υπογράψει και νέες δανειακές συμβάσεις με άλλες εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις. In the last one and a half year, τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε υπογράψει 4 συμφωνίες τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Για το 2017 έχουμε ήδη προγραμματίσει 2 νέες τέτοιες συμφωνίες, συν μία ακόμη συμπληρωματική. Αναμένεται ότι το συνολικό ποσό αυτών των συμφωνιών θα υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί πως η Παρευξήνια Τράπεζα είναι διεθνής οργανισμός, ο μόνος του είδους του με έδρα στην Ελλάδα, που έχει ιδρυθεί από 11 χώρες της περιοχής του Ευξήνου Πόντου και διαθέτει εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3,45 δισεκατομμυρίων ευρώ.